20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο το νομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Επομένως είχαμε σήμερα την προσέλευση του κατηγορουμένου αρχιμουσικού εδώ στο δικαστήριο. Να πούμε δύο λόγια για όλο αυτό. Στα πλαίσια των εορτών εξόδου για τα 195 χρόνια την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, συμμετείχαμε ως μουσικός όμιλος Ιωσήφρογων στους εορτασμούς, εορτασμούς της φετινής χρονιάς. Ήμασταν υπό την αιγίδα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου, Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, που μας είχε εντάξει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, να κάνουμε μια τηλεοπτική εκδήλωση. Ουσιαστικά ήταν προβολή, προβολή υλικού, μια τηλεοπτική εκδήλωση, σε χώρο της πλατείας, όπου είχαν πάρθει όλα τα μέτρα για τη διασπορά του COVID, ήταν περίκλειστος, συμμετείχαν μόνο μέσα 4 άτομα, για να εορτάσουμε τη μνήμη εκείνης της μέρας, των εξοδητών. Εσείς είχατε κάνει όλες τις διαδικασίες? Είχαμε κάνει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ως όμιλος να ενημερώσουμε τους ανάλογους φορείς για την εκδήλωση και δεχτήκαμε να είμαστε κατηγορούμενοι και στην αυτόφορη διαδικασία και εγώ ως πρόεδρος και ο Δημήτρης Μανολάτος, αρχιμουσικός, για αυτή τη λειτουργία μας. Η σημερινή ημέρα που προσήχθη ο Δημήτρης ο Μανολάτος ενώπιον των δικαστικών αρχών και αναβγήθηκε η δίκη, εμείς έχουμε όλη την εμπιστοσύνη μας απέναντι στη δικαιοσύνη και στους εκπροσώπους, νομικούς εκπροσώπους που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και περιμένουμε την απόφαση των δικαστηρίων. Λοιπόν, το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορουμένου. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε. Θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα βέβαια και με τις προβλέψεις που υπάρχουν για την πανδημία του κορονοϊού σχετικά με την διεξαγωγή των δικαστηρίων. Η άποψη υπεράσπισης είναι ότι η δικαιοσύνη εξήντλησε την αυστηρότητά της σε διατάξεις οι οποίες είναι πραγματικά δυσεφάρμοστες και έχουν και νομικά προβλήματα. Ο κατηγορούμενος δεν είναι υπεύθυνος για τα αδικήματα που του καταλογίζονται και αυτό θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, καθώς θα προσκομίσουμε πλήθος εγγράφων και θα εξετάσουμε πλήθος μαρτύρων που θα βεβαιώσουν αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά έτσι είναι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η καταστολή είναι το έσχατο καταφύγιο και αυτό το λέμε και για τη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και γενικότερα. Ποιες είναι οι κατηγορίες που βαραίνουν τον κατηγορούμενο? Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον κατηγορούμενο είναι το άρθρο 285 του ποινικού κώδικα αναφορικά με την διασπορά μεταδοτικής ασθένειας, με την παράληψη λήψης, με την παραβίαση μέτρων που προκειμένου να προφυλαχθούν. Ναι. Οι πολίτες από διαφορά με το τις ασθένειες, καθώς και μια δεύτερη διάταξη η οποία έρχεται από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου των μέτρων κατά του κορονοϊού. Ακόμα και οι σχέσεις των δύο διατάξεων είναι προβληματική νομικά, θα αναπτύξουμε τους ισχυρισμούς μας ενώπιον του δικαστηρίου όταν εκδικαστεί η υπόθεση. Κυρία Δασκαλή, εσείς και ως νομικός και ως πρόεδρος της κοινότητας, θέλουμε τη δική σας και τη δική σας άποψη για αυτό το θέμα. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο στο νομικό κομμάτι. Δυστυχώς αυτό που είδαμε ήταν την εξάντληση της ποινικής δικαιοδοσίας σε μια περίπτωση που πραγματικά δεν χρειαζόταν. Υπάρχουν άλλοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επέλθει το νόμιμο αποτέλεσμα. Σήμερα πήραμε την αναβολή. Η υπερασπιστική γραμμή είναι καθόλου έτοιμη. Και εμείς οι συνήγοροι, και από έγγραφα και από μάρτυρες. Από εκεί και πέρα και σαν πρόεδρος της κοινότητας μπορώ να πω ότι καταδικάζω το συγκεκριμένο γεγονός, διότι είχαν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, είχαν ειδοποιηθεί όσοι έπρεπε να ειδοποιηθούν. Επομένως, η παρούσα κατάσταση αποτελεί στενάχωρη κατάσταση και για την πόλη μας, αλλά νομίζω και για
τη λογική του κάθε ανθρώπου, αν το δούμε δηλαδή και από ηθικά το ζήτημα. Από εκεί πέρα και σαν νομικός θα πρέπει να συνεχίσω να λέω ότι μέχρι να τελειώσει η διαδικασία εμπιστευόμαστε 100% την ελληνική δικαιοσύνη και θα αποδείξουμε ότι ο Δημήτρης ο Μανολάτος για αυτά τα οποία φέρεται ως κατηγορούμενος ότι εννοείται δεν είναι. Υποθέτω ότι και λόγω των ημερών που είναι και λίγο συγκινησιακά φορτισμένη η ατμόσφαιρα στο Μεσολόγγι, ήταν λίγο περισσότερο, θα λέγαμε, υπερβολή αυτό που έγινε. Ήτανε καθόλου υπερβολή, αν σκεφτεί κανείς ότι η εκδήλωση αυτή, όχι η εκδήλωση, η βιντεοσκόπηση του θεάματος είχε κανονιστεί να γίνει τη Δευτέρα, για λόγους, για καιρικές συνθήκες έγινε την Παρασκευή, το απόγευμα. Θα επαναλάβω και πάλι ότι τηρήθηκαν όλα τα νόμιμα. Επομένως, πραγματικά μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ασκήθηκαν αυτά τα μέτρα καταστολής, όπως είπε και ο συνάδελφος. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Είδαμε δηλαδή μια καθυπερβολή άσκηση της ποινικής δικαιοδοσίας. Ταυτόχρονα όμως, αυτό που θέλω να πω εγώ, διότι οι συνάδελφοι τα είπαν όλα, ότι ως δικηγόρος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ήταν συνδιοργάνωση με την περιφέρεια και υπό την αιγίδα της περιφέρειας, είχαν ληφθεί όλες οι νόμιμες άδειες, παρότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη άδεια, είχαν γίνει όλες οι διοικητικές πράξεις, οι νόμιμες, προβλέφθηκαν όλα τα μέτρα, όλοι οι όροι, το πώς θα διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση και δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση καταστρατήγηση των διατάξεων που ισχύουν λόγω της πανδημίας του COVID και για τις οποίες ασκήθηκε αυτή η δίωξη. Κατά συνέπεια, είναι δεδομένο ότι στο δικαστήριο, όπως προείπαν και οι συνάδελφοι, θα αποδειχθεί ότι δεν συντρέχει ούτε υποκειμενική ούτε αντικειμενική προϋπόθεση εδώ πέρα για να καταλογιστεί οποιοδήποτε δίκημα στον κατηγορούμενο.